Γεια σας. Έχουμε εδώ τρυπουδάκι οικονομικό από e-shop 1 και γενικά τι ήταν η Κινέζικα αυτό, τι ήταν, θυμάσαι. Το τρυπουδάκι τι ήταν, Κινέζικα ήταν, τι ήταν. Είναι για 2,5 ή 3 κιλά. Όχι, θυμάμαι, θα το δούμε. Ας πάρουμε εδώ μπόλικο ανοίγμα. Να μα ήταν 1,30. Πόσο? Η μάσκα είναι η Εσπεράντζα που είναι ισπανική ή κάτι τέτοιο είναι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έχει και ελληνική μετάφραση πάνω. Επαγγελματική τρίποδο για φωτογραφική μηχανή. Επαγγελματική τρίποδο. Ελληνικά λέει. Το λέει εδώ. Επαγγελματική τρίποδο. Για να το λέει στα ελληνικά θα ισχύει ότι αυτό που τη μετάφραση ήταν γνώση τη ελληνική γλώσσα. Άπτε τη γνώση. Έχουμε και καλό ότι αντέχει μέχρι. Α, ότι σε βάρος είναι 800 γραμμάρια. Ότι όταν είναι μικρούλι είναι μισό μέτρο. Και φουλ μεγάλο είναι 1,350. Three way pan headed, σε τρεις μορφές ανοίγουν τα ποδαράκια, rubber leg tips, γρήγορο κλείδωμα για τα, πώς το λένε, γιατί είναι για το level, τώρα θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Έχει κερδίσει και ένα βραβείο, το Ler Krenga. Υποτίθεται είναι αλουμινένια τα πόδια λέει πάνω. Να δούμε. Έχει ωραία θικούλα. Μοιάζει πολύ με ένα που έχω πάρει εγώ από την Χάμα η θικούλα. Απλά δεν λέει πάνω Χάμα. Λοιπόν, είναι πιο βαρύ από το δικό μου και πιο μεγάλο. Λοιπόν, The Beast. Δεν νομίζω να περιέχει τίποτα μέσα. Λοιπόν, περιέχει αυτή τη σακούλα. Το βάρος φαίνεται αρκετά ποιοτικό. Λοιπόν, αυτά δεν μου γεμίζουν πολύ εμπνεύση, αλλά είναι όντως μεταλλικά, αλουμινένια, whatever. Έχουμε εδώ Esperanza Creating Space for Your Dreams. Για να πάμε λίγο πίσω. Οπα. Εντάξει, δεν θα μείνει σταθερό εδώ. Αυτό δεν μείνει πολύ, αλλά δεν μας νοιάζει γιατί δεν έχουμε κοινή βάρη, αρκετά σχετικά βάρη αυτό. Αυτά έχουμε για λίγο. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Σαν να μην κρίνουμε αυτό. Έχουμε αυτό εδώ πέρα για να το πάμε πάνω. Κλειδώνει εύκολα. Ελπίζω με κάποια μεγάλη κάμερα να μην ξεκλειδώνει. Βασικά με κάποια βαριά κάμερα θα ξεκλειδώνει εύκολα. Ελπίζω να έχει με αυτό να βιδώνει πιο καλά για ένα πιο καλό κλείδωμα. Πώς τώρα δεν το κόβω για μήπως είναι αυτό να βιδώσεις. Όχι, τώρα αυτό το μου γεμίζει πολύ εμπνεύση για βαριά κάμερα το λέμε. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που κλειδώνεις με κάποιο άλλο τρόπο. Έχει εύκολο μεγάλωμα. Πολύ εύκολο μεγάλωμα, αν θες να ψηλώσεις ξαφνικά μια λήψη. Εγώ πρέπει να το ξεβιδώσω με το χέρι χειροβίδα. Εδώ πρώτα γυρνάς. Έχει χειροβίδα και εδώ και εδώ. Αυτό μπορεί να πάει εδώ για κάποιο λόγο να τραβάς κάποιο το οποίο με λίγη κλίση. Έχουμε εδώ. Τα ποδαρία και... Α, εδώ πέρα δύο βλέπω. Δύο sections, όχι τρία που έλεγε. Ναι, οκ. Okay. Δύο sections. Βλέπω εγώ. Και όχι τρία, αλλά οκ. Okay. Ή μπορεί να μπερδεύτηκα εγώ. Ναι, με το δικό μου έχει τρία μπαλακίες τέτοιες που ανοίγουν. Αλλά αυτό είναι πιο μεγάλο. Το δικό μου είναι στα 1,280.
Η τιμή ήταν περίπου 12 κάτι, πόσο ήταν 12, 13 πόσο ήταν. 12,90. Ε, 12,90, 13 ευρώ περίπου. Φαίνεται αρκετά εύχριστο. Το μόνο με τρομάζει όπως είπα είναι πάνω εδώ. Ακόμα και αυτό τώρα που ενώ είναι βιδωμένο με λίγο ζόρι από το χέρι μου. Αυτό και αυτό εδώ. Με λίγο ζόρι από το χέρι μπορεί να κουνηθούν. Οπότε για βαριά κάμερα κουνιέται εύκολα. Αλλά για κάποια action κάμερα κινητό θα μείνει σταθερό. Αυτή η παπαρίτσα μπορεί κάποιο στα σχόλια να μου πει τι είναι. Το έχει και το δικό μου. Και δεν έχω ιδέα και μου σπάτα νεύρα θέλω να βιδώσω το κινητό γύρω-γύρω. Και αυτό μένει στη μέση. Τι είναι αυτή η παπαρίτσα. Αυτό δεν έχω ιδέα τι είναι. Βιδώνει, ξεβιδώνει. Τι είναι αυτό. Όπα. Έχει πλάνει κάτι για να το γυρίζει τίποτα. Τη δικιά μου την βλακεία. Α, έλα και η δικιά μου βλακεία με αλουμινένια είναι. Απλά είναι πιο μικρή. Λοιπόν, αυτό είναι περίπου στα 11,80, 11,50, δεν θυμάμαι κάπου εκεί. Και αυτό 12,90. Λοιπόν, για να ανοίξω και τα δύο, να δω. Αυτό κλειδώνει πιο εύκολα. Το δικό μου. Αλλά είναι και μικρότερο, οπότε είναι πιο λογικό να κλειδώνει πιο εύκολα. Όταν έλεγα τρεις παπαρίτσες, ενώ αυτά τα τρία εδώ. Άρα αυτό γίνεται πιο μεγάλο. Okay. Σταθερότητα στα πόδια. Όπως είπανε, αυτό ξεκλειδώνει πιο εύκολα. Αλλά εντάξει, πώς να ξεκλειδώνει πιο εύκολα. Ειδικά όταν το έχεις στο full μεγάλο, δεν θα ξεκλειδώνει καθόλου. Ας δούμε κάποιο πόδι. Κοίτα το πόδι που δεν φαίνεται καν. Δεν χωράει καν το ένα πόδι. Αυτό είναι στο ένα κλείσιμο. Good job, Esperanza. Πόσο ήταν που αντέχει, 2,5, 3. 5 χιλιάδες. Ε, Νομίζω έχεις πει 5 χιλιάδες. 5 κιλά, πόρε. Καλά, 5 κιλά εγώ δεν θα βάζα πάνω εδώ, να σου πω την αλήθεια. Καλά, δεν είναι. 2,5-3 θα βάζα. 5 κιλά υποτίθεται ότι είναι στι προδιαγραφέ, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάποιο κλείδωμα στι οδηγίε που δεν έχει μέσα. Έχει οδηγίε, δεν έχει οδηγίε μέσα. Δεν έχει οδηγίε μέσα. Και μαλακία έχει οδηγίε. Έχει και καλά. Όπα, έχει καλά αυτό για να βλέπει αν είσαι σε ίσιο, αλλά δεν έχω ιδέα πώ δουλεύει. Οπότε μη ρωτάτε. Έχει κάτι που μόλι ανακάλυψα που δεν έχω το δικό μου και δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό εδώ. Τι φάση με αυτό εδώ. Ένα όπλο μου φαίνεται σκανδάλι, έλα πάμε. Πολύ πιο βαρύ αυτό. Δεν θα βολεύει για μεταφορά, αλλά για τη βαρότητα ενώ άμα πάθει κάτι νομίζω πιο καλό αυτό. Κλείσει. Ελπίζω εσύ με κάτι πάνω να χωράς με στη τσάντα σου, γιατί το δικό μου με το ζόρι χωράει πάνω στη τσάντα του. Μη σου πω ότι την αφήνω ανοιχτή. Πιάσε φανελιά. Έτσι. Η δική μου παπαρίτσα λέγεται Star 700. Είναι από τη Χάμα. Εντάξει, το βρήκα σε ένα μαγαζί στην Αθήνα στην Αγία Παρασκευή. Ούτε καν θυμάμαι το μαγαζί, πώς λέγεται. Αυτή η παπαρίτσα εδώ μου σπάει τα νεύρα που πέσει αυτά μου σκέφτεται να την κόψω τελείως. Δεν έχω ιδέα τι λειτουργεί. Για να μην έχει και μεραθεί μαλακή. Όχι. Μένα έχει όλα με βιδώματα. Αλλά δεν μπορώ να το κουνήσω, ας πούμε. Ναι, δεν μπορώ να το κουνήσω εγώ το δικό μου. Δεν ξέρω τι φάση. Μπορεί να έχει απλά κάποιο άλλο βίδωμα σε ένα που δεν είδα. Αυτά. Τα λέμε σε ένα επόμενο unboxing review. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Αντίο.